σήμερα στα πρώτα annual queer theater awards. Τα θεατρικά βραβεία που οργανώνονται από το περιοδικό Antivirus, από το Cultura.gr και το GITV.gr με την υποστήριξη του Athens Pride και μέρος του επίσημου Athens Pride Week. Αντώνη! Τι είναι, χάρη μου, και βλέπεις ότι παρουσιάζω. Και εγώ παρουσιάζω, Αντώνη μου. Κυρίες και κύριοι, ο Χάρης Αντώνης. Κυρίες και κύριοι, ο Αντώνης Μίτσης. Συνήθατε στα πρώτα annual queer theater awards. Ναι. Έλα, Χάρη. Έχω πορείες. Τώρα. Τώρα. Μπροστά στην κυρία Μπρούσκου. Ναι. Τόσο σκόμαστε. Αποκλείεται. Τα πρώτα annual queer theater awards. Γιατί είναι τα πρώτα queer theater awards, αφού γίνονται εδώ για 4 χρόνια. Μας τα εξήγησαν ο Μανώλης ο Βαμβούνης με τον Μενέλα του Σεφάτα. Ξεκίνησαν ως Gay Theater Awards πριν από 4 χρόνια. Τα βραβεία αυτά οργανώνονται για 4 χρόνια και αποδεικνύουν πόσο σημαντικός είναι να υπάρχει ένας αντίστοιχος θεσμός ο οποίος ξεχωρίζει και τιμάει τις αντίστοιχες παραστάσεις που τολμούν να μιλούν περήφανα για την διαφορετικότητα. Όπως με τα γεγονότα στο κριτήριο, ας πούμε. Ναι, πριν από 2 χρόνια. Που έγιναν, απέδειξαν αυτό το πράγμα και τη σημαντικότητα αυτού του θεσμού. Τι εννοούν όμως gay theater, υπάρχουν gay παραστάσεις? Με τον όρο gay εννοούμε τον LGBTQI και όλη την υπόλοιπη αλφάβητο θεματολογία. Γιατί δεν λέγονταν LGBTQI και όλη η υπόλοιπη αλφάβητος βραβεία τότε? Γιατί είναι πιο πιασάρικο. Τέλος πάντων. Από φέτος πάντως, τα βραβεία αλλάζουν όνομα, ανοίγονται προς τα έξω και αποτελούν πια επίσημο κομμάτι του Athens Pride Week. Όπως λέει και το φετινό σύνθημα, Breaking Out. Ποια σάρικο κι αυτό. Δηλαδή, σπάνε τα στενά όρια που είχαν βάλει μέχρι τώρα για το τι θεωρείται ή όχι γκέι θέατρο και αγκαλιάζουν κάθε έκφανση του queer, του ανατρεπτικού και διαφορετικού. Μπράβο. Όλο τον χρόνο η Επιτροπή βλέπει τις αντίστοιχες παραστάσεις και αξιολογεί τις καλύτερες. Φέτος είχαμε ρεκόρ από τέτοιες παραστάσεις, 41 των αριθμών, οι οποίες ήταν όλες υποψήφιες για το βραβείο κοινού του περιοδικού Antivirus. 41. Ναι. Πέρσι ήταν 22 και πρόπερσι 10. Δεν μου ακούγεται πολύ περιθωριακό το queer theater τότε. Αν σκεφτείς ότι φέτος ανέβηκαν πάνω από 1000 παραστάσεις στην Αθήνα σε σχέση με τις 500 πέρσι και τις 200 πριν από 3 χρόνια, το σχετικό ποσοστό. Τι ποσοστό? Ποσοστό. Εγώ φιλόλογος είμαι. Άρα δεν είσαι ηθοποιός. Το σχετικό ποσοστό των παραστάσεων που έχει λιγοστεύει ακόμα, αν και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γιατί σιγά σιγά περνάει περισσότερο στο mainstream. Ή μπορεί και όχι. Για να δούμε όμως ποιοι μας ήταν απόψε. Βλέπω όλο το cast του Λάκου και Σταματίας από το Εθνικό. Ένας από τους πρωταγωνιστές της παράστασης είναι ο Φέδωνας Καστρής. Ο κύριος Καστρής. Είναι για τρίτη χρονιά προτινόμενος στην κατηγορία τρανς ρόλου και ήδη μια φορά νικητής. Δηλαδή... Ο κύριος Φέδωνας Καστρής είναι η Λένα Παπαλιγούρα των Κουίφιων. Ο Λάκος της Αμαρτίας, που μόλις προαναφέρθηκε, το Μεθύστο, που συνηθιζόταν από το τέλος της περσινής σεζόν, και τα πικρά δάκρυα της Πέτρα Φωκάν. Το οποίο είναι μόλις μία από τις δύο παραστάσεις βασισμένες σε έργα του Φασπίντερ. Πα, Χάρη, μάθαμε και το Φασπίντερ. Βεβαίως, δεν έχω δει εδώ το Σέιν. Εγώ νόμιζα ότι βλέπεις μόνο μιούζικαλ. Δεν βλέπω μιούζικαλ, Αντώνη.
Είναι το musical. Μεγάλες ξένες παραγωγές με τρανς πρωταγωνίστριες σε ελληνική απόδοση. Το Rocky Horror Show από το Ρίκο και το Priscilla Queen of the Desert του Badminton. Badminton, ε! Εκπληκτικός σκηνοθέτης. Πάντως φέτος, όλοι οι μεγάλοι πρωταγωνιστές του θεάτρου και της τηλεόρασης αποφάσισαν να το γυρίσουν σε τρανς, γκέι και λεσβιακούς ρόλους. Ο Αργύρης Ξάφης, ο Φώτης Ερμουλόπουλος, ο Γιώργος Καπουτσίδης, ο Πυγμαλίων Ματακαρίδης, η Μαρίνα Ασλάνογλου, ο Θάνος Τοκάκης, ο Χάρης Φραγκούλης, η Ρούλα Πατεράκη, ο Κώστας Παλαιδάκης. Χάρη, πού ήταν όλοι αυτοί όταν εσύ έγινες με τα μαύρα φουστάκια στα σύνορα. Παίζαμε Σέξπιρ στις τέλειες. Έξαλλος είσαι, Αντώνη μου. Άστα, μην τα θυμάμαι. Ωραία χρόνια. Χάρη, λες να έχει φύγει το queer από τα υπόγεια. Και πού να φύγει. Ξέρω εγώ, να έγινε mainstream. Το queer θέατρο, όπου και είναι, θα είναι πάντα underground και αποκλειστικό. Σε οποιαδήποτε σημείο. Και αυτό αποδεικνύουν και οι φετινές υποψηφιότητες, οι οποίες αναδεικνύουν παραστάσεις τόσο στις μεγάλες όσο και στις πιο underground σκηνές της πόλης. Ας περάσουμε όμως στην πρώτη κατηγορία για να τις δούμε αναλυτικά.